δύο αυτών των εναλλακτικών λύσεων μεταξύ δύο κομμάτων, αλλά δημιουργεί ένα πολυκομματικό σύστημα, έτσι ώστε την ημέρα της κρίσεως το εκλογικό σώμα να μην είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ δύο υποψηφίων. Έτσι εμφανίζεται πολλές φορές το γεγονός ότι ενώ στην ημέρα της κρίσεως των εκλογών ο λαός αφαιρεί ένα μέρος της εμπιστοσύνης του σε ένα κόμμα, εντούτοις αυτό το κόμμα κατόπιν με μια μετεκλογική συνεργασία με ένα μικρότερο κόμμα, στο οποίο ο λαός δεν έχει να θέσει την εντολή της διακυβερνήσεως στη χώρα, αυτό το κόμμα το οποίο έχει καταδικαστεί από το εκλογικό σώμα στις εκλογές επανέρχεται στην εξουσία και εξακολουθεί να κυβερνά τη χώρα, προς κακόν βέβαια της χώρας αυτής. Αυτό λοιπόν το σύστημα ο Πόπερ θεωρεί ότι δεν είναι δημοκρατικό, διότι ακριβώς δεν επιτρέπει την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, την τιμωρία του κακού κυβερνήτη και την ανταμοιβή του καλού. Εάν λοιπόν τώρα προσπαθήσουμε, χρησιμοποιώντας την ίδια τη μέθοδο του Πόπερ, την επιστημονική του μέθοδο της δοκιμής και της πλάνης, τότε θα δούμε ότι παρουσιάζεται το εξής περίεργο γεγονός. Όσον αφορά με την κριτική του αναλογικού εκλογικού συστήματος, τουλάχιστον το πρόσφατο παράδειγμα της Ιταλίας την επαληθεύει. Γνωρίζουμε ότι από το 1970 ήδη είχε αρχίσει μια διαδικασία συνεχών εκλογικών ητών του κυβερνούντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και αυτές οι εκλογικές ήττες δεν μεταφράστηκαν σε αφαίρεση της εξουσίας από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, διότι λόγω του αναλογικού εκλογικού συστήματος και λόγω της υπάρξης του πλήθους των μικρών κομμάτων, οι Χριστιανοδημοκράτες ήταν πάντα σε θέση να δημιουργούν μετεκλογικά συμμαχίες με τα άλλα μικρά κόμματα και να παραμένουν 45 χρόνια στην εξουσία. Όλο το μεταπολεμικό χρονικό διάστημα να παραμένουν στην εξουσία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της διαφθοράς, τις οποίες όλοι μας αυτόν τον καιρό μαθαίνουμε από τον τύπο. Το εκλογικό σώμα της Ιταλίας, στο τελευταίο του δημοψήφισμα, απεφάσισε, αν το θέλετε, στην κατεύθυνση που ο Πόπερ, τουλάχιστον στην πολιτική του σκέψη, έχει διαγράψει. Δηλαδή, απεφάσισε με ένα ποσοστό 93% να καταργηθεί το αναλογικό εκλογικό σύστημα και να εφαρμοστεί ένα σύστημα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Αν πάρουμε όμως τώρα το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο ο Πόπερ θεωρεί και το πλέον παραδεκτό, θα δούμε ότι στις εκλογές του 1983 το εκλογικό σώμα αρνήθηκε να επιλέξει μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, του εργατικού και του συντηρητικού κόμματος, αφαίρεσε μάλιστα ένα ποσοστό της εμπιστοσύνης του από το συντηρητικό κόμμα και στράφει προς μια τρίτη πολιτική δύναμη, τη Συμμαχία Φιλελευθέρων Σοσιαλδημοκρατών, στην οποία με ένα ποσοστό 25-40% αν το θέλετε εξέφρασε την εμπιστοσύνη του. Πλην όμως το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα δεν επέτρεψε αυτή η εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος, του Βρετανικού εκλογικού σώματος, να εκφραστεί σε έδρες. Φέρω ένα παράδειγμα από τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών. Ενώ οι εργατικοί στις εκλογές του 1983 εκέρδισαν περίπου 27% των ψήφων, στην πραγματικότητα οι εκλογές τους στο κοινοβούλιο ήταν, οι έδρες τους στο κοινοβούλιο ήταν 209. Με 25,5% περίπου των ψήφων, η Συμμαχία Φιλελευθερών και Σοσιαλδημοκρατών εκέρδισε μόνο 23 έδρες στο Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν λέει ο καθηγητής κύριος Κατσούλης για την ανοιχτή κοινωνία σε σχέση με αυτά που έχει γράψει ο Πόπερ. Βέβαια, η ανοιχτή κοινωνία δεν είναι μόνο ένα σύστημα θεσμών, που περιλαμβάνει φυσικά και το εκλογικό σύστημα, είναι κάτι το ευρύτερο. Η ανοιχτή κοινωνία σημαίνει ότι και πνευματικά και κοινωνικά οι άνθρωποι μετέχουν με έναν ορισμένο τρόπο σε αυτήν την κοινωνία. Έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα, που θα μας μιλήσει και αυτός να μας πει την άποψή του για την ανοιχτή κοινωνία. Κύριε Θεοδωρόπουλε, είστε συγγραφέας ενός βιβλίου τελευταίος, δηλαδή όχι μόνο ενός βιβλίου, αλλά πολλών, αλλά το τελευταίο σας είναι ένα μυθιστόρημα, το αδιανόητο τοπίο, και γενικά μετέχετε στα ελληνικά γράμματα. Ποια είναι η άποψή σας για την ανοιχτή κοινωνία από πλευράς πνευματικής και πώς βλέπετε εσείς την Ελλάδα ως ανοιχτή κοινωνία? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα
Έχω την εντύπωση από τότε που θυμάμαι και καταλαβαίνω τον εαυτό μου ότι ζούμε κάτω από ένα καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού. Δηλαδή? Ένα καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού το οποίο δεν έχει σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μας κυβερνούν, διότι τον εμφύλιο πόλεμο τον έχασαν οι δυνάμεις που υπεστήριζαν το πολιτικό σύστημα του υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά έχει περισσότερο σχέση με την ίδια την λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, και δυστυχώς, επειδή ακριβώς δεν έχει βρει ποτέ την πολιτική του έκφραση, ευτυχώς δεν την έχει βρει, δυστυχώς μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαλλαγούμε από αυτό το καθεστώς, να το συνειδητοποιήσουμε για να απαλλαγούμε από δάφτο. Τι εννοώ, την ανοιχτή κοινωνία την συλλαμβάνω στην πνευματική δημιουργία ως ένα σύστημα αξιών το οποίο έχει σχέση με την παραγωγή και την κρίση βάσει των έργων. Δηλαδή, αν έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι να παίξει